Οι εκπομπές, παιδιά, ασχολούνται με το θέμα αυτό. Τις έχουν κλείσει τηλεόραση προφανώς. Και δεν μπορούμε, δηλαδή, θα σας πω και κάτι τώρα, επειδή δεν μπορεί τώρα ο δημοσιογράφος να μην το αναφέρει το θέμα αυτό. Και να μην τους ενοχλήσει κιόλας, γιατί θέλει να δει και. Πρέπει λοιπόν εσύ να κλείσεις την τηλεόραση για να μην δεις τις εκπομπές. Τι να κάνεις. Άστα να πάνε. Λοιπόν, πραγματικά είναι αυτό που λέει, ότι δεν αντέχω να δω, δεν θέλω να ξέρω πόσες μαχαιριές έφαγε και δεν αντέχω να δω, γιατί προφανώς έχει πληροφορίες, ότι υπήρξε κάποια απάλη. Διότι λέει, και πρώτη φορά το ακούω εγώ, δεν ξέρω, δεν βλέπω και όλες τις εκπομπές, δεν ξέρω αν έχει υποθεί ξανά, αλλά τουλάχιστον εγώ δεν το έχω αντιληφθεί. Λέει ο άνθρωπος αυτός εδώ, αδερφός, ότι στο πρόσωπο είχε αμοιχές, ήταν κατακρεοργημένος. Δηλαδή δημιουργήθηκε μια απάλη και είχε νυχές και αμοιχές στο πρόσωπο. Άρα κάποιος του είπε, από αυτούς που είδαν το πτώμα, ότι υπήρχαν και σημεία επαφής. Όχι, όχι, στο πρόσωπο. Προφανώς τον μαχαίρωνε πισόπλατα και συνέχεια τον έγδερνε με τα νύχια της στο πρόσωπο. Τον είχε εγδέρει στο πρόσωπο. Μέχρι που ο άνθρωπος έπεσε σε εμβριακή στάση. Τον βρήκαν με το ένα μαχαίρι καρφωμένο στην άσφαλτο. Και το θύμα και τη δράστηδα δίπλα του με τα ματωμένα ρούχα να περιμένει τις αρχές.